Μία χτίδα ελπίδας έσπασε το σκοτάδι της απόγνωσης για τους γονείς του Δημήτρη, οι οποίοι μετά από 10 μέρες αγωνίας έμαθαν ότι το παιδί τους είναι καλά. Οι διαπραγματευτές, οι οποίοι έχουν αναλάβει να φέρουν εις πέρα στη δύσκολη επιχείρηση, φαίνεται να επιβεβαίωσαν ότι ο Έλληνας ναυτικός είναι καλά στην υγεία του. Βέβαια γίνεται δουλειά. Από την πρώτη στιγμή γίνεται δουλειά. Τίποτα περιμένουμε σε αναμονή. Αυτό. Τίποτα σε αναμονή. Τίποτα. Δυστυχώς τίποτα. Όλοι ψάχνουν και τα υπουργεία είναι και όλοι, αλλά τίποτα. Δεν βγαίνουν αυτοί να πούνε τι θέλουν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών υπό άκρα μυστικότητα, μαζί με την πλειοκτήτρια εταιρεία και τους Άγγλους διαπραγματευτές, βρίσκονται σε επαφές για την επιστροφή του Έλληνα μηχανικού στην πατρίδα. Η μονάδα διαχείρισης κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών είναι σε διαρκή επικοινωνία με την πλειοκτήτρια εταιρεία, καθώς και με την οικογένεια του απαχθέντος. Οι μαύροι δαίμονες, όπως αποκαλούνται οι πειρατές που λιμένονται τον κόλπο της Γουινέας με επιθέσεις σε πλοία και απαγωγές, θα ανταλλάξουν, όπως φαίνεται, με πολλές χιλιάδες λίτρα τις ζωές των τεσσάρων ναυτικών του ελληνόκτητου πλοίου. Η διαπραγμάτευση πρέπει να είναι σε εξέλιξη, μυστική σαφώς, αλλά και υποδιακριτική παρακολούθηση. Και μιλούν οι καθήλυνα αρμόδιοι. Οι πειρατές φροντίζουν πάντως τα θύματα τους, γιατί στην ουσία είναι το μόνο κεφάλαιό τους. Την ίδια στιγμή, μια ακόμη απόδειξη ζωής έρχεται από το Υπουργείο Εξωτερικών των Φιλιππίνων. Επιβεβαιώνει πως οι διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει. Θυμίζουμε ότι από τα 4 μέλη του πληρώματος που άρπαξαν οι πειρατές, 2 είναι Φιλιππινέζοι. Είμαστε σε επικοινωνία με τις αρχές στην περιοχή ώστε να διασφαλίσουμε τους ναυτικούς μας. Το δίχτυ των ερευνών έχει απλωθεί στην ενδοχώρα της Νιγηρίας, όπου οι διπλωματικές υπηρεσίες μαζί με τις διοκτικές αρχές των χωρών συνεργάζονται ώστε να φτάσουν στα ίχνη των απαγωγέων.